Μια δύσκολη περίοδος ήταν οι προηγούμενοι μήνες για τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, αλλά από τον Μάιο και μετά που καταργήθηκαν τα μέτρα κατά του κορονοϊού και ξεκίνησαν εκδηλώσεις στην πόλη των Σέρων, και προσελκύουν πλήθος κόσμου έχουν πάρει μια ανάσα, καθώς οι κρατήσεις για τους επόμενους μήνες είναι πλήρως ικανοποιητικοί, όπως ανέφερε ο κ. Κωνσταντινίδης. Μέχρι και τον Απρίλιο, τα πράγματα λόγω του COVID και λόγω της σημερινής περίοδου ήταν καταστροφικά, θα έλεγα, για όλο τον ξενοδοχειακό κλάδο. Από εκεί και πέρα, όμως, από το Μάιο και μετά, άνοιξε πραγματικά η δουλειά για όλους μας. Οι εκδηλώσεις είναι πολλές και ποικίλες, εκτός από γάμους, βαφτίσεις, συνέδρια. Τώρα, όπως βλέπετε, αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτή τη βδομάδα στην πόλη μας έχουμε και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Δικηγόρων. Όλα αυτά βοηθούν ώστε να μπορέσουμε να ανεβάσουμε τις μέσες πληρότητες για την περίοδο που μένει μέχρι το τέλος της χρονιάς και να ευελπιστούμε ότι το κλείσιμο της χρονιάς θα μας βρει με καλύτερες πληρότητες από τα προηγούμενα χρόνια. Αγκάθι, βέβαια, παραμένει το θέμα των ανατιμήσεων και του ενεργειακού κόστους. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Κωνσταντινίδης τόνισε ότι πρέπει να είναι αισιόδοξοι. Βέβαια, παραμένει ένα αγκάθιτο θέμα του οικονομικού, γιατί το ενεργειακό κόστος δεν μπορούσε να απορροφηθεί από τις πολύ μικρές αυξήσεις που έγιναν όλο αυτό το χρονικό διάστημα και που πολύ πιθανόν να ακολουθήσουν το Σεπτέμβριο. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλύτερα, όλα τα προβλήματα κάποια στιγμή λύνονται, θα λυθούν και αυτά. Ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες είχαν κλείσει λόγω κορονοϊού, δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Κοιτάξτε λίγο, όπως για παράδειγμα το Ελπίδα City που είναι στην πόλη, εμείς ακόμη δεν το ανοίξαμε. Λόγω κορονοϊού έμεινε κλειστό μέχρι τον Απρίλιο και για την καλοκαιρινή περίοδο δεν ήθελαν να το ανοίξουν. Οι σκέψεις μας είναι από τον Σεπτέμβριο και μετά, από 1η Σεπτεμβρίου, να το ανοίξουμε το ξενοδοχείο με κάποιες παρεμβάσεις που θα γίνουν εκεί και αισθητικής αλλά και χωροταξικής διαδικασίας. Όσον αφορά τα υπόλοιπα ξενοδοχεία, νομίζω ότι ακόμη ένα παραμένει κλειστό, αλλά νομίζω και αυτό κάποια στιγμή ο συνάδελφος θα πάρει την απόφαση να το ανοίξει για την επόμενη χρονική περίοδο. Επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά ότι το ενεργειακό κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο και είναι αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουν σήμερα οι ξενοδόχοι για να μπορέσουν να ανοίξουν και να έχουν κερδοφόρα τα ξενοδοχεία τους. Η πληρότητα είναι παραπάνω από το κανονικό και σε αυτό το γεγονός βοηθήσει να βγάλουν το χειμώνα. Αλλά τα αποτελέσματα θα φανούν τέλος του χρόνου. Δουλεύουμε σε ικανοποιητικό επίπεδο. Οι πληρότητες που έχουμε ίσως μας βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί είναι παραπάνω από το κανονικό. Αυτό είναι πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα όμως, επαναλαμβάνω και θέλω να είμαι πολύ προσεκτικό στα λόγια μου. Στο τέλος της χρονιάς, όπως ξέρετε, κάνουμε το κοινικό κοντρόλ και τον απολογισμό της χρονιάς, έτσι ώστε να δούμε τι γίνεται. Φαίνεται ότι το τετράμινο αυτό είναι καλό. Φαίνεται ότι ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος, ίσως και ο Οκτώβριος, να είναι το ίδιο καλή. Παρ' όλα αυτά, ακολουθούν μήνες όπως είναι ο Νοέμβριος, ο Δεκέμβριος, ο χειμώνας που ακολουθεί μετά. Πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας από τώρα, ώστε να είμαστε βιώσιμοι και τον Φεβρουάριο.